Μαθαίνω για το μύθο του Βατράχου από τις εκδόσεις Στρατήγη. Είναι γνωστός ο μύθος με τη Λιτό, τον Δία και την Ήρα. Η Λιτό περίμενε παιδί από το Δία. Το έμαθε η Ήρα και αποφάσισε να την εκδικηθεί. Ύστερα από δική της απέτηση, καμιά χώρα, κανένας τόπος δεν δεχόταν να φιλοξενήσει τη Λιτό για να γεννήσει. Καθώς λοιπόν περιπλανόταν δυστυχισμένη εδώ και εκεί η Λιτό, έθεσε κάποτε μέσα στη φοβερή ζέστη του καλοκαιριού σε μια πηγή κάπου στην Ιωνία. Τρεις βοσκοί που είχαν τα κοπάδια τους εκεί κοντά έπιναν νερό και δροσίζονταν και η Λιτό πλησίασε να σβήσει και εκείνη τη δίψα της. Μα οι βοσκοί, οδηγημένοι ίσως από την Ήρα, δεν την άφησαν να πλησιάσει την πηγή. Άρχισαν να την απειλούν με τα μπαστούνια τους και να της πετούν πέτρες και την ανάγκασαν να απομακρυνθεί. Έκλαιγε και βογκούσε από το φοβερό μαρτύριο της δίψας η Λιτό, αλλά δεν μπόρεσε να τους συγκινήσει. Ωστόσο, ο Δίας που παρακολουθήσε από ψηλά τη σκηνή, αποφάσισε να τιμωρήσει τις τρεις βοσκούς. Τους έκανε αμέσως βατράχοι και τους καταράστηκε να ζουν πάντα στο νερό. Αυτό το μύθο είχαν πλάσει αρχαίοι Έλληνες στις Ιωνίες για τους βατράχους. Μάθαμε για το μύθο των βατράχων από το βιβλίο Στρατήγη. Μαθαίνω για πίστευτα κι όμως αληθινά. Άσκηση και πειραματισμός πάνω στην εκπομπή ερασιτεχνικού μαθητικού ραδιοφώνου. Μια εργασία του Γιώργου Πετροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.